Εντάξει. Και αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε καμία ένσταση στην όλη διαδικασία, διότι πλέον καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος ο οποίος θα μεσολαβήσει μέχρι την κατακύρωση και την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Θα υπάρχει ένα κενό. Μπορεί να υπάρξει κάποιο κενό. Αυτό το κενό ακούστηκε προχτές ότι ο κύριος Σούκος προτίθεται, εκτός από το τρίμηνο το δεσμευτικό το οποίο θα έχει με τη σύμβαση, να καθίσει και παραπάνω, εάν χρειαστεί. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι δεσμευτικό μέσα στη σύμβαση. Διότι φανταστείτε να το κενό να είναι 2-3 μήνες, να έχει οδηγηθεί σε αυτή τη μέθοδο, η οποία είπαμε εξ αρχής, θεωρούμε ότι ναι μεν είναι πείραμα, το πείραμα βέβαια μπορεί να πετύχει, μπορεί και να αποτύχει. Λέμε ότι πέτυχε. Άρα πρέπει να είμαστε καλυμμένοι και σε αυτό το σημείο. Διότι πλέον δεν θα υπάρχει χαδά, θα έχει κλείσει ο χαδά. Είναι σκέψεις έτσι, οι οποίες πρέπει να μας προβληματίσουν. Ολοκληρώστε, ναι. Αυτά ήθελα να καταθέσω. Εντάξει. Λοιπόν, και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία, όπως είπαμε και όπως έχουμε πει εδώ και 1,5 χρόνο και με φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται. Αυτό πρέπει να το δούμε από αύριο. Μάλιστα. Έτσι, από σήμερα να το είπε ήδη ο Δήμαρχος. Λοιπόν, εντάξει. Ορίστε, κύριε Τζορτάκη. Όπως ξέρετε, όπως είχε πει και ο Δήμαρχος και εγώ είχα πει ότι και οι προτινόμενες λύσεις μαζί με τη διαλογή στο σπίτι μπορούν να βαδίσουν μαζί. Εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση και πραγματικά σημαίνει ότι δεν είμαστε τόσο συνειδητοποιημένοι όσο νομίζουμε. Εμείς απολύτες λέω, μπορεί ορισμένοι οι οποίοι είναι μπροστά από εμάς να το έχουν καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι μιλάμε πολύ για αποκομιδή. Ενώ το βασικό δεν είναι η αποκομιδή, το βασικό είναι πώς θα δημιουργούμε λιγότερα. Και για να δημιουργήσουμε λιγότερα σκουπίδια υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Είναι ο περίφημος δρόμος του νερού, το οποίο σημαίνει καλό νερό σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα, ώστε να μειωθεί η μάστιγα του πλαστικού. Ένα άλλο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την τοπική κοινωνία, για την οικονομία, είναι τα χύμα προϊόντα τα οποία είναι τοπικά. Με τα σούπερ μάρκετ τα οποία θα υπάρχει μια συνεννόηση με το Δήμο να διοχετεύουν. Είναι υποχρεωμένοι. Ναι, σε πολλά κράτη, βέβαια εδώ είναι και ένα θέμα νομικής, από τις νομικής πλευράς, σε πολλά κράτη το χύμα γάλα, αυτό που παράγουν οι ντόπιοι παραγωγοί, πηγαίνει κατευθείαν σε ψυγεία σε σούπερ μάρκετ και διατίθεται στα μπουκάλια. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν προϊόντα οικολογικά τα οποία αυτοδιαλύονται. Μια μεγάλη πληγή είναι οι πάνες οι οποίες υπάρχουν σήμερα όπως ξέρετε και δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από το καθένα θα μπορούσα να μιλήσω πολλή ώρα για τα παζάρια τα οποία είναι για τα μεγάλα αντικείμενα τα οποία μπορεί να ανταλλάσσονται και όσα δεν ανταλλαχθούν εν πάση περιπτώσει να καταστραφούν επί τόπου. Αλλά εγώ ήθελα να πω αυτή την παράμετρο, ότι μην μιλάμε μόνο για την αποκομιδή, αλλά το πώς θα δημιουργήσουμε λιγότερα σκουπίδια. Είναι βασικό για όλους μας. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κύριε Σκοκορός. Είναι το θέμα σοβαρό. Είναι και οι κάμερες εδώ. Έτσι λοιπόν κάποιος που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, την προηγούμενη Τετάρτη, και ξανάρθε σήμερα, είναι σαν μην έχει αλλάξει τίποτα. Προχωράνε οι συζητήσεις. Δεν το κατάλαβα γιατί δεν διοργανώναμε μια ημερίδα για τα απορρίμματα. Γιατί να κάνουμε δημοτικό συμβούλιο και να καταναλώνουμε ώρες. Σήμερα είχα κάποιες δουλειές και δεν ήρθα στις 8 η ώρα. Λέω εντάξει, θα τους προλάβω. Ήρθα στις 9. Δεν άλλαξε τίποτα. Έφυγα, πήγα για καφέ. Έξω. Έτσι να το παίρνουν και οι κάμερες και να το βλέπει και ο κόσμος. Είχαμε κάνει διακοπή. Ξαναγύρισα. Δεν άλλαξε τίποτα. Συζητάμε. Θα ήταν καλύτερα να οργανώναμε μια ημερίδα, ο καθένας να έχει τη θέση του, να τοποθετηθεί σε ένα πεντάλεπτο και να τελειώνει η ιστορία. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Μάλιστα. Να πω κάτι τώρα. Ορίστε κύριε Αποστολάκο. Κύριε Αποστολάκο,
είναι και μπορείτε να καταλάβετε ότι το διάστημα που θα παραμείνει οποιοδήποτε δωρεάν μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Και καταλαβαίνετε τι λέω, και εγώ δεν πρόκειται να πάω προς αυτή την κατεύθυνση ποτέ. Και θα πω μόνο ότι θα ήταν πολύ εύκολο για μας να πούμε λοιπόν στο διαγωνισμό μια μέθοδος η οποία θα έχει μηδενικό υπόλοιμα. Και καταλαβαίνετε τι λέω και σταματάμε εδώ. Εμείς μέθοδο καμία δεν πρόκειται να φωτογραφίσουμε ποτέ. Όσοι το γνωρίζουν, όσοι γνωρίζουν και καταλαβαίνουν κάποια πράγματα παραπάνω, όχι δεν έχουν μυαλό οι υπόλοιποι, έχουν ασχοληθεί. Με το θέμα λοιπόν το καταλαβαίνουν. Εμείς φωτογραφική διάταξη μέσα σε διαγωνισμό δεν πρόκειται να περάσουμε ποτέ. Καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Λοιπόν, έκλεισε το θέμα η τοποθέτηση. Δεν λέω ότι εννοήσατε ότι θα περάσουμε. Εντάξει. Η τοποθέτησή μου λακωνεί. Νομίζω ότι πρέπει να το κλείσω. Θέλετε δευτερολογία? Όχι, κυρία Κανοπούλου, άλλο. Είναι αρκετά. Τι απάντησε, πήρατε τόσα που όχι. Άλλο έχει εξεγερθεί το σώμα πλέον. Δεν γίνεται. Λοιπόν, να κλείσουμε το θέμα. Λοιπόν, ορίστε η δευτερολογία και η θέση σας, ολιγόλεπτη, παρακαλώ πολύ. Κύριε Φουρκά, ορίστε η θέση σας ποια είναι? Μισό λεπτό να πω κάτι, κύριε Πρόεδρε, για δικαστικό. Εγώ δεν είμαι αντίθετος με δευτερολογία ούτε τριτολογία. Να το λέτε όμως, να περιμένω κι εγώ. Γιατί θα αναγκαστώ μετά, ξέρω, να απαντήσω, να τον έχουμε πάει κάποιους κανόνες για να τελειώνει. Λοιπόν, αφού θα κάνετε δευτερολογία, να τοποθετηθώ κι εγώ λακωνικά και να δευτερολογήσετε να τελειώνουμε. Και να, αν θέλει και ο κύριος Δήμαρχος. Συνεπώς, λακωνικά θα πω το εξής και το διατυπώνω εγγράφως, παρά το γεγονός ότι μ' αρέσει να μιλώ διαζώσεις, για να καταχωρηθεί ατόφιο και με όλη τη σημασία των λέξεων. Η τοποθέτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Μας ενδιαφέρει η ολοκληρωμένη, αηφορική και κοινωνικά αποδεκτή διαχείριση των απορριμμάτων. Στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου αυτού, είμαι διατεθειμένη ως Δημοτική Αρχή να συζητήσουμε με όλους τους φορείς που έχουν πρόταση και μπορούν εμπράκτως να την υλοποιήσουν τόσο σε προσωρινό όσο και σε οριστικό επίπεδο έως της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ. Είμαστε Λάκωνες και Σπαρτιάτες. Έχουμε δεχθεί μεταξύ άλλων πρόταση και από μια λακωνική εταιρεία κοινωνικής λαϊκής βάσης, τη Λακωνική Βιοενεργειακή ΑΕ. Ο κύριος Δήμαρχος αναμένει συγκεκριμένες προτάσεις και έχει ήδη τεθεί χρονοδιάγραμμα διαλόγου προς εξέβρεση λύσεων με την ευχή ή τη δέσμευση ή την προδιάθεση ότι εφόσον ο δρόμος της λύσης ανοίξει τόσο σε προσωρινό όσο και σε οριστικό επίπεδο δεν υπάρχει αντίρρηση μαζί να τον διαβούμε. Με τη σημερινή απόφαση ο Δήμαρχος δεν υπογράφει σύμβαση εκμίσθωσης με το σύστημα του κυρίου Σούκου. Ήδη ο Δήμαρχος τοποθετήθηκε και ήταν ξεκάθαρος και έβαλε συγκεκριμένες δικλίδες ως προς την ποσότητα των απορριμμάτων, ως προς το χρόνο επέμβασης σε περίπτωση βλάβης, ως προς το οικονομικό κόστος λειτουργίας. Αρχίζουμε αύριο να συνομιλούμε με όλους τους ενδιαφερομένους, μεταξύ των οποίων σωστά με διορθώνει ο κύριος Δήμαρχος, έχει ήδη ξεκινήσει και, να το πω έτσι, ενισχύονται οι διαδικασίες διαλόγου. Μεταξύ αυτών είναι και η Λακωνική Βιοενεργειακή ΑΕ. Κάθε πρόταση που τίνει να ενώσει όλη την κοινωνία βρίσκει σύμφωνο και το Δήμο Σπάρτης. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Παρακαλώ τις δευτερολογίες σας. Κύριε Δήμαρχε, η θέση δική μας, που όλοι συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει η πόλη της Σπάρτης να γεμίσει σκουπίδια, ότι θα πρέπει επιτέλους ο Χαδάτου Αφισού να κλείσει, είμαστε δεχθεί με οποιοδήποτε λύση εσείς προτείνετε, εφόσον βέβαια για το συμφέρον της πόλης. Ψηφίζουμε και λέμε ναι στην πρόταση, εφόσον η σύμβαση έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο με ξεκαθαρισμένες θέσεις, τόσο από το ανάδοχο όσο και τις εκκητικές που θα έχει ο Δήμος βάλει, θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων, είτε τοποθετηθεί στο βιολογικό είτε στο χαδά του Αφισού. Όχι, Φάριδος. Συγγνώμη. Φάριδος, συγγνώμη. Για το χαδά το έχουμε εμείς εδώ. Εντάξει. Συνηθίσαμε χαδά του Αφισού να λέμε. Λοιπόν, θα πρέπει να αποφασίσει η Δημοτική Κοινότητα Σπάρτης και
το τοπικό συμβούλιο, η Δημαρχία, η κοινότητα Ξεροκαμπίου. Και βέβαια θα έχουν και προηγηθεί και συζητήσεις με τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που από το, και από αυτούς θα έχουν προτάσεις συγκεκριμένες. Ώστε να μπορεί σε μια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει και να μην έχουμε παραβολή σε αναβολή. Λοιπόν, συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένη σύμβαση και θα είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε. Ορίστε κύριε Βαλιώτη. Καταρχήν θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε, αλλά επειδή σαν παράταξη παρακολουθούσαμε με ευλάβη όλο το Συμβούλιο και ούτε παραβήκαμε και στη διαδικασία πάντα είμαστε τυπική, επιτρέψτε μου ότι η δευτερολογία χρειάζεται και για να απαντήσουμε, αλλά μια συζήτηση που βγαίνει από τη διαδικασία της συζήτησης, που να πούν και μερικά συμπεράσματα. Και τα συμπεράσματα ποια είναι? Ένα, ότι σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος και οι λοιποί ξεχνάμε μια μελέτη που έχουμε καταθέσει. Σήμερα είναι επιτακτική η ανάγκη το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει ότι άμεσα πρέπει να χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη που έχει δαπανίσει και ο Σύνδεσμος και το